σας, καλώς ήρθατε. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, της Τέχνης Φιλοτέχνου, φιλοξενεί για μια ακόμα χρονιά τη δουλειά του χειμώνα. Μια ομάδα ανήσυχων κυριών, που είχαν εικαστικές ανησυχίες. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να πιάσει το κοστήρα και δεν είναι πυροτεχνία, είναι ανάγκη έκθεση. Κάποτε είχα, σε μια έκθεση είχα διαβάσει κάτι ότι η τέχνη θέλει δύο πράγματα. Θέλει δύο για να γίνει. Αυτό που την κάνει και αυτό που την έχει ανάγκη. Λοιπόν, κυρίες αυτές, είχαν την ανάγκη αυτή. Περιφέρθηκαν ωστίασος βέβαια σε διάφορους χώρους, με έναν καλό δάσκαλο, τον Χρήστο Τσότσο, αλλά η επιμονή τους, η υπομονή τους, η θέλησή τους, μας επιτρέπει να είμαστε σήμερα εδώ. Εντάξει. Τα έχουν καταφέρει καλά. Νομίζω ότι και στο μέλλον θα τα καταφέρουν ακόμα καλύτερα. Εγώ χαίρομαι που βλέπω ότι τα πράγματα πάνε παρακάτω. Εξελίσσεται η δουλειά. Και βέβαια τιμά τη λειτουργία του μουσείου αυτή η έκταση. Έτσι. Με την κεφαλή να πω. Όχι, είμαστε. Ναι, 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 κάποια μεταξύ σου. Μεταξύ σου. Η πιο αρχαία, η πιο παλιά μεταξύ. Αυτό είναι το γνώρισμα. Και δασκάλα. Μόνο δική σου να ήταν. Και αν μπορώ να πω, συμμαθήτριά μου στη σχολή πιάνω δεκαετία 50. Άντε μίλε ό,τι να πω, γιατί ξεχώριζε. Λοιπόν, ο Ανδρέας με συγκίνησε. Καταρχήν να αποτραθώ, καλώς ήρθατε όλοι, να αναφερθώ έτσι λίγο στους επίσημους πρώτα, στην κυρία Περιφερειάρχη Πολιτισμού, και σε παιδιά να προβολή. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Τον Ρόζα, αγαπητό και φίλο, την σύζυγο του αγαπητού Βασίλη Καντάκη, τον Μιχάλη τον Χάτζιο και τον Νάσο. Που μας βοήθησε πολύ, μαζί με τον Δήμαρχο. Λοιπόν, αν δεν ήταν, αν δεν έπαιρνε πρωτοβουλία ο Μιχάλης, αυτή τη στιγμή. Ακόμα θα περιφερόμαστε. Δεν θα ήταν όχι να κάνω αυτό που είμαι. Αυτό του το αφήνω. Τώρα και οι καινούργοι με τον παλιό να προσπαθήσουν. Είπε ο Ανδρέας ότι η ανησυχία μας οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε 14 χρόνια συναπτά με το πινέλο στο χέρι. Ξεκινήσαμε σαν τμήμα της ΝΕΛΕ, με την Πιτόσκα και τον Βοσκόπουλο όταν ήταν η ΝΕΛΕ. Το τμήμα μας πρικοδότησε, μας έδωσε δηλαδή μια αίθουσα στην παλιά νομαρχία. Εμείς κάτω από τη στέγη κάποιων συλλόγων, αρκετών, φερειπίν του Λυκείου Ελληνίδων, των Ελληνικιστών μέχρι τώρα, κάναμε μια διαδρομή 7 ετών σε πρώτη φάση και στο δεύτερο ημίχρονο άλλα 7 χρόνια μέχρι σήμερα. Η πορεία μας ήταν, θα έλεγα, πολύ ευχάριστη. Συναντήσαμε πολύ καλή συμπαράσταση διαχρονικά από τον Δήμο και από την Περιφέρεια μέχρι ενός σημείου που τότε για κάποιο λόγο η Περιφέρεια πήρε την αίθουσα και μείναμε στον δρόμο κυριολεκτικά. Οπότε αναγκαστήκαμε να ψάχνουμε εργαστήριο, αίθουσα για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε κανονικά. Περιπλανηθήκαμε σε διάφορους συλλόγους, μας φιλοξένησε το ΣΕΟ, η οδηγή για να διάσουμε στην αιστεία τους, μας φιλοξένησε η Εύξηνος Μέση. Για δικούς τους λόγους όμως οι σύλλογοι αυτοί δεν μπόρεσαν να μας διαθέσουν περισσότερο το εργαστήριο, οπότε βρέθηκε εδώ πέρα ο φίλος, ο μαθητής, ο πρόεδρος, ο Ανδρέας, ο αγαπητός και μας μάζεψε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο χώρος αυτός ήταν υποδιαμόρφωση και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα διαμορφωθεί και λίγο καλύτερα. Η έγνοια μας είναι
να διατηρήσουμε αυτή την τάση που έχουν οι φλωρινιώτισσες και φλωρινιώτες να έχουν συμμετοχή στην παράδοση, την εικαστική παράδοση του τόπου και να βοηθηθούν γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν βέβαια ιδιωτικά εργαστήρια, αλλά δεν είναι όλοι και όλες σε θέση να έχουν το κόστος αυτό. Και γι' αυτό η συμπαράσταση από το Δήμο και από την Αντιπεριφέρεια και από όλους τους συλλόγους θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη βοήθεια. Γιατί και εμείς δεν μένουμε απλώς με σταυρωμένα τα χέρια, πλαισιώνουμε τις εκδηλώσεις του Δήμου εδώ και 14 χρόνια συνέχεια και εκτός από αυτές τις εκθέσεις κάνουμε και στη συνεργασία με άλλους συλλόγους όπως με τον Αριστοτέλη, με την Εύξη Νονέσχη, είπαμε αυτό το διάστημα. Και η ευχή μας και ο πόθος μας είναι να μεγαλώσει το τμήμα αυτό, να μεγαλώσει ο σύλλογος, γιατί όπως είπα υπάρχουν πολλές γυναίκες που θέλουν και αγόρια ενδεχομένως και άντρες να συμμετέχουν, γιατί μέσα από την τέχνη βλέπουμε κάπως αλλιώς τη ζωή. Ανοίγει μια άλλη διάσταση στην προοπτική μας, μας δίνει περισσότερη χαρά, μας δίνει ικανοποίηση ότι κάτι δημιουργούμε. Κάτι επίσης... Κάτι προσφέρουμε. Και κάτι που κάνουμε ομαδικά. Αυτό μας ενώνει όλες. Δεν έχω να πω περισσότερα από το ότι είναι μέλημά μας και παρακαλώ όσοι είστε στον Δήμο, στην Περιφέρεια, προτίθεστε να ξαναβγείτε και εύχομαι ολόψυχα όλοι όσοι θα είναι, να πάρουν σοβαρά υπόψη τους ότι είμαστε και φλωρινιώτες πρώτα απ' όλα και σαν πολίτες φλωρινιώτες πρέπει να υποστηριχθούν στις ανάγκες τις καλλιτεχνικές, στις εικαστικές και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Πιστεύουμε ότι θα δείξετε κατανόηση. Επειδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα που στήθηκε εδώ μέσα, όμως... Ελάτε πιο εδώ, σας εγώ, ναι. Βλέπω κάποιες αισθητικές ατέλειες. Βεβαίως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει όμως μια χρυσή ευκαιρία, το χειμώνα το Γραφείο Θερματισμού δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει δράσεις. Λόγω και δικό σας τυπικό. Εγώ λοιπόν σας υπόσχομαι δημόσια ότι θα μπούμε εδώ μέσα και θα το τελειοποιήσουμε. Χωρίς κανένα έξυπνο δικό σας. Θα το τελειοποιήσουμε. Πρόεδρε μου, η Γραβδία στα Βοφούν ωραία και η Πέτρα, η Πέτρα με λάδι, εγώ έχω τη δική μου αισθητική, ο πρόεδρος μεγαλύτερη, θα μας πει τι θέλει. Βεβαίως, το ξέρω. Είμαστε κομμάτι, δεν το συζητώ. Και οι κυρίες. Και οι κυρίες. Όλοι οι εκλογές είμαστε. Έτσι. Μια μικρή, πώς το λένε, μόνο συναγήνη. Μοκέτα. Αυτό, εγώ δεν μπορώ να το δεσμευτούμε. Αυτά, εμείς. Εγώ γι' αυτό μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι θα βγούμε εδώ μέσα να κάνουμε μια ωραία παρέα μια εβδομάδα μέσα στο χειμώνα. Και να μην αναμερισόμαι εγώ προσωπικά δεν την αγαπάω τη ζέστη, να ξέρετε. Και να το κάνουμε τέλειο. Μπράβο, είστε καλά. Και κάτι άλλο θα προσθέσω. Αρκεί να μην φύγουν οι κυρίες μου. Δεν θα φύγουν, πώς θα φύγουν. Γιατί είστε καλλιτεχνικοί μεταλλάστες από τον ένα σύλλογο στον άλλο. Ό,τι κάνετε, το κάνετε για τη Φλόρινα. Όχι για τα πρόσωπα. Εμείς φεύγουμε τα πρόσωπα. Ούτως ή άλλως αλλάζουν τα πρόσωπα. Εμείς βοηθάμε. Βοηθάμε να έρθουν καινούρια για να γίνει μια πιο ζωντανή, ας πούμε, εμφάνιση. Να δοθεί έμφαση στο κίνημα αυτό το εικαστικό των γυναικών.